Το λοιπόν, το λοιπόν, το λοιπόν, το λοιπόν, πολύ σύντομα την επόμενη μέρα που βγήκε, που ευκήκε το πρώτο επεισόδιο του Θεκφλίξ, σα κάνω ένα δεύτερο έτσι εμβόλυμο για να πω τα παράπονα μου, να πω τα προβλήματα μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Η ώρα είναι 5 και 18 μου μου και ακόμη δεν έχω φάει μισή μεριανό. Τα παιδιά μου τα τάισα πάντως. Τα παιδιά μου έφαγαν. Όχι όλον το φαγητό φυσικά, αλλά έφαγαν. <Τι> Δεν έφαγε όλο το φαγητό, έφαγε όμω. Ναι, έφαγα. Έφαγε. Έφαγα. Λοιπόν, ναι, μαγείρεψα. Ναι, Ήμουνα μητέρα από. Από <laughs> τα λίτλ. <laughs> Σα έχουμε μπει το ανίκητο για τα μητέρα από τα λίτλ. Ναι, μια φορά ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και λέω στο παιδί μην κατέβει. Κατέβει για να ο πατέρα του να βάλει βενζίνη. Και εγώ κοιτούσα το κινητό μου, κοιτούσα σχόλια στο κανάλι. Παίρνει ο πατέρα μέσα στο αυτοκίνητο, Λέω, είδε το παιδί μα που δεν κατέβηκε. Και μου λέει, βεβαίω και κατέβηκα, μου λέει ο μικρό. Του λέω, πω, πω μητέρα είμαι εγώ που δεν είδα ότι κατέβηκε το παιδί μου. Και μου λέει, είσαι μητέρα από τα λίτων. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Λέω, είμαι μητέρα από τα λίτων. Λέει, εγώ όμω δεν είμαι γιο από τα λίτων. Από πού είσαι γιο παιδί μου. <laughs> <laughs> το Σκλαβενίτι. λέει. Εγώ είμαι γιο από το Σκλαβενίτι. Τώρα όμω πα και σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που σου αρέσει, οπότε δεν είσαι σίγουρο αν είσαι από το σκλαβενίτη γιο από το μαρκετή. <laughs> λοιπόν, είναι 5 και 4, 5 και 20. Δεν έχω φάει ακόμα μεσημεριανό και έχω σπάσει το κεφάλι μου. Μπορεί να συνεχίσω το μεσημεριανό. Βεβαίω, θα συνεχίσει μαζί μα. Τώρα που θα πάμε μεσημεριανό, θα βασίσει μαζί μα. Αλλά εσύ τι δεν θα μπριζόλα. Τι, τι άλλο θα φάει μια καρνίβορ μάνα μου. Μια μητέρα κρεατοφάγα μπριζόλα θα φάει. Τι άλλο θα φάει. Μητέρα η καρνίβορη μπριζόλα θα φάει. Λοιπόν, Τρώω και κοτόπουλο. Είναι κρέα το κοτόπουλο. Τρώω. Δεν έχουμε κοτόπουλο όμω. Ξέρω. Ναι. Εσύ έχει φάει ένα ωραίο κυμά βουδινό, έτσι ωραίο. Με καρόνια θα τα συνεχίσει να Λοιπόν, μου έστειλε η Μαργαρίτα στο live τη Παρασκευή ένα βίντεο με μια συνέντευξη μια πολιτικού. Και ζήτησε να τη σχολιάσω. Εφάμε μία ώρα να στήσουμε το OBS. Ξέρει το OBS την είναι, Νικόλα? OBS, OBS δεν το λένε. OBS Studio. Αυτό ένα άνθρωπο που έχει ζητηθεί πάρα πολύ. OBS Studio. Το OBS Studio είναι ένα λογισμικό το οποίο σου επιτρέπει να τραβάς βίντεο τον εαυτό σου και να παρακολουθείς έναν άλλο βίντεο και να το σχολιάζεις. Τα κατάφερε ο πατέρα σου και το έστησε. Το βάλε στόχο. Και το σχολιάζει. Όχι, μου το έστησε για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω γιατί έχω το OBS πάνω στον υπολογιστή τρία χρόνια γιατί δεν τα καταφέρω να το χρησιμοποιήσω. Μου το φτιάξε. Μου έχει φτιάξει και τα... και τα μικρόφωνα μου. Όλα. Τι λε, βρε. Δεν ήξερα. Ναι, ξέρει μια χαρά. είσαι έξυπνο άνθρωπο και έχει υπομονή. είμαι έξυπνο. Είσαι πανέξυπνο, εσύ. Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά πράγματα σε λάπτοπ. Βεβαίω ξέρει πολύ καλά πράγματα σε λάπτοπ και επίση πήγαινε φέρε τη φωτογραφία μου με έκανε γριά. Να τη δείξουμε. Με έβαλε στο app face το παιδί μου χθε το βράδυ και με έκανε κοτσάκαρη. Κάμε με κοτσάκαρη, ρε. Κοτσάκαρη είναι η λέξη γριά για τα στα κυπριακά. Κοτσάκαρη. Φέρε τη φωτογραφία μου με έκανε σκοτσάκαρη, Νικόλα. Φέρε τι. Έκαμε με κοτσάκαρι, ναι. <ΣΛΣ> έκαμε με κοτσάκαρι και με έκαμε να σκεφτώ τη γιαγιά μου, τη Σοφία, μοιάζοντα. Λοιπόν, έκατσα και παρακολούθησα τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατιροπούλου σας παρακαλώ. Ναι, και την παρακολούθησα και τη σχολίασα και έβαλα το μυαλό μου να μπει στη λογική της φωνής της λογικής. <ΣΣ> Δεν πρόκειται να την ποντάρω όπω εγώ. Δεν θα πάθω και τη ζημιά του ποντάρισματο. Άλλο θα ποντάρει. Βρες τη φωτογραφία με έκανε γριά. Να, ναι. Ε Μαργαρίτα, τι μου έκαμε. Τι μου έκαμε, κόρη. Αύριο θα ανέβει το βίντεο. Αύριο. Αύριο θα ανέβει ένα βίντεο το οποίο θα είναι με αφορμή τη συνέντευξη τη Αφροδίτη Λαδινοπούλου. Στην εκπομπή του Star, Αλήθειες με τη ζήνα, η οποία αυτή η εκπομπή είναι η πιο υψηλή σε τηλεθέαση στη ζώνη της, παρουσίασε η κοπέλα της απόψή τη. Δεν λέω άλλα, θα ακούσετε αύριο. Κοιτάξτε. Ναι, κοιτάξτε τη μητέρα μας γριά. <laughs> η δε, μάνα μου. <laughs> και κοιτάξτε και το δεύτερο. Το δεύτερο πώς είπε. Την κουλ cool ηλικιωμένη. Κουλ cool ηλικιωμένη και ο την κούλη ηλικιωμένη ή την τρελόγρια. Ποια πρότυπα. Την κούλη ηλικιωμένη. Η θέκλα είναι αυτή. Η κούλη ηλικιωμένη θέκλα. Η κυρία κούλη ηλικιωμένη. Ξέρει τι είπα στον πατέρα σου. έλα, έλα. Μετά που πει να κοιμηθεί, λέω στον πατέρα σου, ο Νικόλα μου κάνει ζημιά. Με έκανε, και με έπιασε η νοσταλγία. Θυμήθηκα την μάνα μου, θυμήθηκα τη γιαγιά μου και μου λέει: Κάτσε να το κάνω κι εγώ. Και έβγαλε φωτογραφία του εαυτού του και λέει: Κάτσε να γίνω κουλιλικιωμένο. Cool του λέω: Είσαι ήδη. Δεν χρειάζεται. Μην δείξει τον <laughs> <laughs> μη <δείξη laughs> <στον> πατέρα σου. <laughs> όχι, τον πατέρα δεν το δείχνουμε. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να δεν θέλω να δείξω ούτε τον πατέρα ούτε τα παιδιά. Θέλω να κρατήσω την οικογένεια μου στην ανωνυμία. Όταν μεγαλώσει, θα φανεί και δικό σου κανένα να μάθει. Άμα θε. Αν θέλω. Μην δείξει το μέτρα σου. Εμένα θα δείξω, ένα λεπτό. Εσένα θα δείξει, αυτό δεν πρέπει να σε δείξουμε εσένα, αν είπαμε. Oh. <laughs> θα με δείξω. Όχι! Όχι! <laughs> Όχι! <laughs> Όχι! Θα με Όχι! Θα κάνω... Όχι! <laughs> θα κάνω αυτό, oh. θα κάνω αυτό. <laughs> θα κάνω... Θυμάσαι τι μου και στο βράδυ, ώρα... Δώδεκα που σου έρασε τον μπάνιο και σου έλεγα τελείον το και είπε πτώμα και τι μου λέγες σφίζεις από ενέργεια Τι μου είπες, είσαι γεμάτη ενέργεια Τι μου είπες και στο βράδυ ότι είμαι γεμάτη ενέργεια, εγώ μου έτσι Γιατί είχα και μία εξαρσούλα χθε. Εξαρσούλα Ε ναι ρε, άμα είχε εξαρσίσει το αυτό, αν νιώθω πολύ κουρασμένη μετά, είναι... Να δείξω τη γυγιά μου Όχι γιατί? Όχι, δεν δείχνουμε μέλη τη οικογένεια αλλά ούτε τη εκτεταμένη ούτε τη πυρηνική. Ξέρει τι σημαίνει πυρηνική οικογένεια? Πάτκι γη. Την είδα. Ξέρετε τι σημαίνει πυρηνική οικογένεια? Να δω πώ είναι η γιαγιά σε γιαγιά. Να βάλει τη γιαγιά σε γιαγιά να δούμε. Αλλά θέλω να δω και μορδιακό πρόσωπο. Μια, μια υπερβολή θα έχει να δω μορδιακό. Face up. Εγώ γιατί δεν μπορώ να το κατεβάσω αυτό στο, στο κινητό μου μόνο σε άντρε. Την έκανε παιδάκι. Όχι προχωρημένη ηλικία. Προχωρημένη ηλικία. Βγάλε με μια τώρα να με κάνει προχωρημένη ηλικία, Έλα βγάλε με εδώ που έχω και καλό φωτισμό. Για να ξέρουμε σίγουρα πώ θα είμαι γρήγορα. Χθε έτσι όπω με έβγαλε, τα μαλλιά μου ήταν χάλια. Και μου το πε κιόλα ότι έχω χάλια μαλλιά. Δεν λέμε σε μια κοπέλα ότι έχει χάλια τα μαλλιά τη. Σε μια κοπέλα λέμε τι ωραία μαλλιά που έχει. Εδώ. Είναι να μπει στο Thectflix τώρα, ξέρει το. Εσύ δηλαδή, η φωνή σου. Δεν ξέρει τι είναι το Thectflix. κάναμε καινούργια σειρά στο κανάλι μα. Ε, ναι, ε, ναι. Πώ, πώ. Μπράβο, θα σαν αγόρι να σε Όχι, σαν αγόρι. Θέλω να γίνω πολύ ηλικιωμένη. Αχ, πεινάω. Θα σε δείξω. Σαν αγόρι. Σαν αγόρι. Δείξε με σαν αγόρι να δούμε. μοιάζω του Λάζαρου. Όχι, θα, θα είσαι. Δείξε με σαν αγόρι θα, θα γίνει ρεζίλ. Δεν πειράζει να γίνω ρεζίλ. Γιατί? Δεν έχω πρόβλημα. Αφού είναι αστείο το πράγμα, είναι εγκομωδία. Α, τέλεια. Να Ο κύριο. Κάνε με γριά. Κάνε με γριά. Ένα λεπτό. κυρία Μαργαρίτα, έμπλεξε με να μπλέξω τώρα και τώρα να με πάρει το στόμα τη μετά εσύ να βρει πολλά να πει λατινό Λα για μένα. Θα βρει πάρα πολλά να πει για μένα. Η θα πει ίδρια. ότι είμαι πασιά, παχιά. Θα πει ότι είμαι γριά. Θα πει ότι σίγουρα έχω τρίχε που δεν έχω βγάλει. Θα... Σίγουρα θα πει ότι έπρεπε να κάνω πλαστικέ που δεν έκαμα. Ναι. Έχει πολλά να πει για μένα, έχει πολλά... θα έχει πολλά ράμματα για τη γούνα μου, αλλά δεν νομίζω να ασχοληθεί μαζί μου γιατί πρέπει να ξέρει το ρητό που λέει don't make stupid people famous, οπότε δεν θα ήθελα να κάνει famous. Έλα εδώ. ξέρεις τι σημαίνει famous, να, διάσημος. Σημαίνει... Stupid, ξέρεις τι σημαίνει, σημαίνει... βλάκας. <laughs> Αχ, εδώ είμαι γκρέα, μάλιστα, αυτά εδώ είναι. Θα κάνω cool. Ξέρει ξέρεις ποια είναι η πρώτη φράση που είπε ποτέ ο Λαζαρός σου. Stupid. YouTube it. YouTube YouTube it. You ο you Λάζαρος όταν ήταν μποράκι... Είναι σαν λες YouTube. Ναι. Ο Λάζαρος όταν ήταν μποράκι πήγαινε σε ένα εγγλέζικο παιδικό σταθμό στο Μάντσεστερ και δεν είχε μιλήσει ακόμη. Μα πρέπει να ήταν 15-16 μηνών. Και μια μέρα καθώς τον άλλαζα το πανί του μου λέει YouTube it. You stupid. Εσύ είσαι βλάκα. Προφανώ του έλεγα τα άλλα τα παιδάκια και του stupid στο παιδικό και αυτό που είπε και μπαίνει. Και αυτό το έμαθε. Το έμαθε. Και λέει YouTube. Η πρώτη του φράση. Είναι σαν να λε YouTube. Ναι, σαν να λε YouTube. Λοιπόν, αυτά. Άρα αύριο θα έχετε υπερπαραγωγή, είναι υπερθέαμα από το MBS Όχι, δεν θα φανεί. Δεν θα φανεί. Έτσι θα φανεί. Καλά. Εσεί πώ ξυπνήσατε σήμερα που είναι Τετάρτη Κυριακή. 24 Μαρτίου 2024. Τι, σήμερα είναι 24 Μαρτίου 2024. Τι, ε, επειδή έχει 24 και 24, 4, Τετάρτη. Σήμερα που είναι Κυριακή 24 Μαρτίου 2024, πώς ξυπνήσατε εσείς. Πώς δεν ξέρω. Εγώ πώς ξύπνησα, ξέρεις. Χάλια. Πολύ ξύπνησα. Βγαίνω από το δωμάτιο. Τρέχει ο Νικόλας λε τη γογό. Ξύπνησα, ξύπνησα. Δεν ξέρει τι έγινε. Είχα ξυπνήσει πιο νωρί. Και μου λέει ο πατέρα σου, γιατί δεν βγαίνει έξω. Του λέει, γιατί θα με παραλάβουν άμα εγώ. Αλλά είχατε φάει πρωινό μόνο σα. Έστε έναν υπέροχα παιδάκια. Καταπληκτικά. Ναι, φάγα με κέικ. Ναι, και απλώ θέλετε να πείτε τα νέα σα. Ναι, τα νέα μα που ήταν χάλια. Δεν τα ξεπεράσαμε όμω. Όχι, δεν τα ξεπεράσαμε. Δεν τα ξεπερνούμε τα προβλήματά μα. Άμα να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι άνθρωποι. Είναι χαζοί. Κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που δείχνουν. Λύνεται το πρόβλημα γιατί ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ε, ναι. Το πρόβλημα είναι να σου το παίζει καλό ο άλλο χωρί να είναι, ρε παιδί μου. Είναι ωραία να ξεσπαθώνει κάποιο. Ναι. Αν ναι. ναι. κάποιο ξεσπαθώσει και δείξει τον πραγματικό Λε. του χαρακτήρα πλέον δεν είναι επικίνδυνο. Όπω και να έχει. Και ξυπνάω και λέω ο Νικόλα. Ζούμε ανάμεσά του. Δεν <laughs> να το πει το ζούμε ανάμεσά του, Νικόλα. <laughs> Πώς ξυπνήσατε εσείς σήμερα. Ζούμε ανάμεσά τους. <laughs> Ανάμεσα σε τι. Σε τοξικούς. Σε τοξικούς, σε ψυχούλες. Ναι, σε ψυχούλες. Ζούμε ανάμεσά τους. Πε τι ψυχούλε, κάτι. Ψυχούλε εννοώ τι σημαίνει. Πε μα τι σημαίνει ψυχούλε. Όσοι δεν το πάθουν να τον πάθουν. Αφού εσύ το έχει βγάλει το ψυχούλε. Σημαίνει κάποιοι που είναι. Τοξικοί. Ναι, είναι ναι, τοξικοί, Το λέμε εφημιστικά ναι το ψυχούλε. Πώ λέει η Λατινοπούλου η φωνή τη λογική και λέει παραλογισμού. Έτσι κι εμεί λέμε ψυχούλε για να εννοήσουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν ανάστηση. Πώ <laughs> <laughs> λέτε κάποιε φορέ. Ψυχούλα, για να δείξετε καλό σε άλλον. Κατάλαβα. Το λέμε, ψυχούρα... είναι συστηματικό μεταξύ μα. Ψυχούλα, μου ε... Το ψυχούλα μου δεν είναι έτσι. Επιφημιστικό είναι, κανονικό το ψυχούλα μου. Λοιπόν, αυτά, εσείς πώ ξυπνήσατε σήμερα, Πώ ήταν η μέρα σα. Τα Πώ θα περνάτε το τριήμερο. Πε αυτά που, λες, τα, που τα λες καλά για το subscribe, το τι λες. subscribe, καμπανάκι, like και για να, για να σας έρχονται ειδοποιήσει για τα βίντεο. Μάλιστα. και για κάτι άλλο. Ναι, ή live. Αυτά. Αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Τα μαλλιά μου είναι καλά σήμερα. Χθε είπε μου ότι δεν ήταν καλά τα μαλλιά Α, μου. Καλά, ήταν καλά. Σήμερα, καλά. Πρέπει να μάθει ότι στου άλλου λέμε κομπλιμέντα. Αν δεν έχουμε να πούμε μια καλή κουβέντα, δεν τη λέμε. Καλά, συγγνώμη. Ε. Δεν σε παρεξηγώ, αγαπή μου. Ενώ μπορεί να δει ρε παιδί μου ότι το άλλο τα μαλλιά του ελαδομένα, έναν ανάγκη να του το πει. Μπορεί να του πει τίποτα. Πώ σου φαίνονται τα μαλλιά μου, Α, εσύ πώ τα βλέπει. Απαντά την ερώτηση με ερώτηση και αποφεύγει να πει κάτι που θα στενοχωρήσει τώρα. Λέει, είναι άλλο πράγμα να ε, σε ευγενικό. Όχι, δεν με στενοχωρήσει πάρουμε συγγνώμη. Εντάξει, Αν είχε παρακολουθήσει το podcast για τη συγγνώμη, θα ήξερε ότι υπάρχουν δύο περιπτώσει στις οποίε συγχωρεί. Όταν έχει πραγματικά μετανιώσει ο άλλο και όταν είναι το παιδί σου, το ανήλικο. Ciao.